εκδυνάμεις της αστυνομίας ερευνούν μία από τις περιοχές που η αυτονομιστική οργάνωση ΕΤΑ έκρυβε μέρο του οπλισμού της. Η οργάνωση παρέδωσε στις γαλλικές αρχές λίστα με 12 κρυψώνες όπλων στην νοτιοδυτική Γαλλία, προχώροντας έτσι στον πλήρη αφοπλισμό τη. Σύμφωνα με ειδικού στην καταπολέμηση της Ρωμοκρατίας, το οπλοστάσιο της ΕΤΑ περιλαμβάνει περίπου 130 πιστόλια και 2 τόνους εκρηκτικών. Οι τρομοκράτε δεν πρέπει να περιμένουν κάποια ειδική μεταχείριση από την κυβέρνηση και πολύ περισσότερο ατιμορρησία για τα εγκλήματά του. Η ΕΤΑ έχει ιτηθεί επιχειρησιακά. Η μόνη λογική εξήγηση είναι να ανακοινώσει τη διάλυσή τη, να ζητήσει συγχώρεση από τα θύματα και να εξαφανιστεί, αντί να προσπάθει μέσω των μίντια να καλύψει την ήττα τη. Στην Παγιόν, χιλιάδε Γάλλοι συγκεντρώθηκαν για να πανηγυρίσουν για τον αφοπλισμό τη οργάνωση μετά από 50 χρόνια δράση. Ιστορικά για την ΕΤΑ, η Γαλλία και ιδιαίτερα το νοτιοδυτικό τμήμα τη ήταν ένα πραγματικό ορμητήριο.